Τραγελαφικέ ιστορίε για τη νέα γραμμή Θεσσαλονίκη, η η οποία φτιάχτηκε μεν αλλά μένει με ανενεργή, συνεχίζονται. Η υποδομή για τη διπλή γραμμή, όπω μπορείτε να δείτε, έχει μείνει στη μέση. Από εδώ είναι το ένα κομμάτι τη γραμμή και από εδώ παραμένει χωματόδρομο. Εξαιτία αστοχιών σε ένα τούνελ μόλι 300 μέτρων, στο ύψο του Πολυκάστρου, μια γραμμή αξία εκατομμύριων ευρώ παραμένει αναξιοποιήτη εδώ και χρόνια. Παρουσιάστηκαν ρογμέ σε έναν τούνελ που υπάρχει στη γραμμή αυτή, μήκου 300 μέτρων και πρέπει να προσπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Και όχι μόνο φτιάχτηκε η γραμμή φάντασμα, αλλά εξοπλίστηκε και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Ρολόι κυριολεκτικά από το κουτί. Σύγχρονο σύστημα συναγερμού και αυτό που βλέπετε είναι το κτίριο του Σταθμαρχείου. Όλα αυτά όμω χωρί κανένα νόημα, αφού από αυτή τη γραμμή δεν έχει περάσει ποτέ ούτε ένα τρένο. Μάλιστα, στο νέο σταθμό Πολυκάστρου έχει δημιουργηθεί και χώρο που φιλοξενεί την ώρα που οι μηχανοδηγοί διαμαρτύρονται για την ασφάλειά του, πίσω από αυτή την πόρτα υπάρχει υπερσύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκηση, το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει την ομαλή πορεία των τρένων, αν και εφόσον δινόταν σε λειτουργία η νέα γραμμή Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη. Και μπορεί η νέα γραμμή να μην λειτουργήσε ποτέ. Η παλιά, από την άλλη, είναι επικίνδυνη σε ορισμένα σημεία, όπω την περιοχή του Πολυκάστρου, καθώ διέρχεται μέσα από την πόλη. Τρία ατυχήματα έχουν γίνει σε αυτή τη διάβαση. Στην άλλη τη διάβαση έχουμε τύχει 3-4 φορέ μπαριέρε οι οποίε δεν ανοιγοκλίνουν. Με κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα, καθημερινά δεκάδε άτομα διασχίζουν κάθετα τι ράγε στο Πολυκαστρό πάνω στην παλιά γραμμή Θεσσαλονίκη Δομένη, αφού δεν υπάρχει άλλο τρόπο να περάσουν απέναντι με του κατοίκου να ζητούν τη λειτουργία τη νέα γραμμή. Να ολοκληρωθεί το έργο και να φύγει η γραμμή έξω από το Πολύκαστρο. Το οποίο θα μα βοηθήσει να μην έχουμε ατυχήματα. Παρά τις εκκλήσει των τοπικών αρχών αλλά και τι μελέτε που έχουν εκπονηθεί ώστε να λειτουργήσει η νέα γραμμή, κανεί δεν γνωρίζει το πότε οι κάτοικοι θα δουν φω από το τούνελ τη Αστοχία.